Γεια σας, κρέπες, παντσέτες, τι άλλο φαγητό υπάρχει, δεν θυμάμαι. Είμαι ο Γιώργιος Σταφ και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο λίγο διαφορετικό. Θα ψάξουμε μαζί, θα σας δείξω τα best selling games για κάθε κονσόλα. Θα σημειώσω λίγο ότι δεν θα συμπεριλάβω το PC, γιατί δεν το παίρνω σαν κονσόλα μεμονωμένα. Δεν θα βάλω το Switch επειδή έχει βγει ξέρω 4 μήνες μόνο. Και δεν θα βάλω Android games, θα βάλω κονσόλες κυρίως. Έτσι, δεν θα τις βάλω όλες, θα βάλω τις πιο μπάμ, ας πούμε. Αρχίζω λοιπόν με το Game Boy, το οποίο όπως μπορώ να δω εδώ πέρα στην πηγή μου, το καλύτερο παιχνίδι ήταν το Tetris, το οποίο πούλησε 35 εκατομμύρια αντίτυπα, έτσι, παγκοσμίως. Το Tetris γενικά νομίζω, γενικά αν βάλεις όλες τις κονσόλες τις οποίες έχει βγει, είναι το καλύτερο, ας πούμε, γενικότερα το 100 εκατομμύρια πωλήσει. Πρώτο σε πωλήσει γενικά σαν παιχνίδι και είναι πραγματικά εδώ. Τα βλέπω Red Green και Blue Green να συνδέονται για μόνο στην Ιαπωνία με 31 εκατομμύρια πωλήσει. Μετά είναι η Pokémon Gold και Silver με 21 εκατομμύρια και μετά Mario με 18 και. Ναι, με 18 εκατομμύρια. Αρκετά καλέ πωλήσει για το Game Boy, το οποίο ήταν μια καλή κονσόλα βέβαια. Βγήκε για αρκετό καιρό είναι η αλήθεια. Τώρα αναφέρομαι στο παλιό Game Boy, το Advance. Γιατί το Advance είχε πρώτο σαν τίτλο σε πωλήσει την Ruby και τη Sapphire, τη Ruby τυχαίνει να την έχω και εγώ, με 16 εκατομμύρια πωλήσει. Και να ακολουθούν οι Fire Red και οι Leaf Green, τυχαίνει να έχω τη Leaf Green, με 12 εκατομμύρια πωλήσει. Και τρίτη Pokémon Emerald με 7 εκατομμύρια, δηλαδή ήταν full μονοπόλιο Pokémon η φάση. Δηλαδή παρακαλώ βλέπω κάτι Mario, κάτι είναι ένα Pac-Man βλέπω με 2,5 εκατομμύρια, με 3 εκατομμύρια, συγγνώμη. Delta, γενικά αυτή ήταν η φάση του Game Boy Advance. Συνεχίζουμε με το DS, το κανονικό, το οποίο όπως βλέπω εδώ, New Super Mario Bros. 30,30 μάλλον εκατομμύρια πωλήσει. Αρκετά καλά νούμερα, έτσι βέβαια, μια Nintendo το έδινε και μαζί για πολύ καιρό. Εγώ δεν παραδόξω γιατί δεν αγοράζει μαζί το αυτό είναι όπως και τα Nintendo που έδιναν μαζί το DS, το οποίο έχει 23 εκατομμύρια πωλήσει. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε Mario Kart DS. Και αρκετά πιο κάτω είναι Diamond and Pearl και Black and White με 17 εκατομμύρια και 15 εκατομμύρια αντίστοιχα. Καλά νούμερα, ας πούμε, αλλά δεν έχει κάνει εντύπωση ότι είναι αρκετά κάτω τα συγκεκριμένα και μετά πάμε στο Nintendo 3DS, όπου μιλάμε για πίσω στην πιο υποτιμημένη κονσόλα της Nintendo, η οποία είναι ακόμα σε λειτουργία, η οποία εντάξει είναι αρκετά μέτρια, βέβαια βγαίνει ακόμα παιχνίδια. Με την Pokémon X και την Pokémon Y να είναι πρώτα με 16 εκατομμύρια. Καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι που παίξει σχεδόν 700 ώρες έξω. Και μετά είναι η Sun και η Moon, το οποίο έκανε μερικούς μήνες, αλλά είναι απαράδεκτα με 15 εκατομμύρια. Για Pokémon είναι πολύ καλά, ίσως είναι το καλύτερο ever. Και μετά ακολουθεί Mario Kart 7 με 15 εκατομμύρια, λίγο πιο κάτω από το Sun και Moon. Ναι, γενικότερα βλέπω εκεί κυμαίνονται τα καλύτερα sales. Το Super Smash Bros. Για το 3DS είναι 8,72 million. Και θα σου πω γιατί το αναφέρω, είναι αρκετά κάτω παρόλο που είναι καλό παιχνίδι. Βασικά είναι ο λόγος να πάρει την DS. Συνεχίζουμε με το ίσως με τι μάλλον καλύτερη κονσόλα που έχει βγει ποτέ του PlayStation 2. Κάτω σαν Αντρέας πρώτο, 17 εκατομμύρια. Συνέχεια έχει το Gran Turismo 3, Gran Turismo 4, όπου έχουν 14 και 11 εκατομμύρια πωλήσεις αντίστοιχα. Και μετά είναι το Vice City και το K3 με περίπου 7 εκατομμύρια. Πάμε στο PlayStation 3, ένα πράγμα που ίσως έχετε περισσότεροι. Εγώ δεν έχω δυστυχώς. Αναμενόμενο το GTA το 5 με 21 εκατομμύρια πωλήσεις. Βέβαια, ίσως τα καλύτερα 5 παιχνίδια που έχουν βγει ποτέ έτσι. Ναι, είναι τρομερό open world game. Απλά υστερεί σε κάτι αντιπάρκειο από το San Andreas, το οποίο θα πω κάποια στιγμή. Μετά βλέπουμε Gran Turismo 5 με 11 εκατομμύρια πωλήσεις. Όπως είχε και το 3, δηλαδή τα ίδια άτομα πήραν και πήραν το επόμενο παιχνίδι. Μετά βλέπω Battlefield, The Last of Us, Unstars, όλα αυτά. Πάμε τώρα στο PlayStation 4, το οποίο αν και εννοείται ότι είναι ακόμα άκρη και βγαίνουν συνεχώς τα παιχνίδια, έχει σημειώσει κάποιες καλές πωλήσεις όπως είναι το Uncharted, το Uncharted, δεν μπορώ να το πω αυτή την μαλακία, το 4 με 8,7 million το copies sold. Και μετά είναι το Horizon Zero Dawn, τι είναι αυτά ρε μαλακά, τι είναι 4 million, που τα FIFA, εγώ με αυτά, το λέω κάτω FIFA πρώτα. Εντάξει, έχει χαμηλές πωλήσεις, είναι κάτι άχυρα παιχνίδια, δεν έχω κάνει ιδέα, Blood, Bronze, Star μαλακά, ένα Street Fighter λίγο που το ξέρω, Final Fantasy. Εντάξει, κάτι γίνεται. Και ήθελα να πάρω και το 4. Δεν έχω ιδέα τι παίζει. Πάμε τώρα στην μεγαλύτερη αποτυχία της Nintendo, το Wii U, το οποίο συνολικά πούλησε 13 εκατομμύρια τύπων, γιατί κυρίως
ακόμα και την από Nintendo. Ήταν το ίδιο πράγμα με το Wii, απλά είχε μια έξτρα οθόνη. Φτιάξαν τουλάχιστον στο Switch, γιατί αν δεν κάνανε καλό και το Switch είχαν καταστραφεί σαν εταιρεία. Βέβαια, έχουν κάποια καλά, ας πούμε, κάποιες καλές πωλήσεις, κάποια καλά νούμερα σε πωλήσεις, να το πω έτσι σωστά. Με το Mario Kart 8, το οποίο είναι αρκετά καλό παιχνίδι, έχει 8 εκατομμύρια πωλήσεις, αν και νομίζω ότι το δίνανε μαζί με το Wii U, οπότε ουσιαστικά οι περισσότεροι που έχουν Wii U θα έχουν και αυτό το παιχνίδι. Μετά συνεχίζει το New Super Mario Bros. U, το οποίο δεν ξέρω τι είναι, παίζει να αποπαίξει, παίζει και όχι, 5,8 million total copies sold. Μετά είναι ένα Super Mario 3D World με 5,60, λίγο πιο κάτω, αλλά αυτό είναι μια μαλαγία, αν θυμάμαι, αλλά πανεύκολο. Μετά είναι το Super Smash Bros. Για Wii U, 5,20 million. Το οποίο αν και ίσως είναι το καλύτερο παιχνίδι που παίξει στη ζωή μου. Πολύ χαμηλά ποσοστά, ίσως λόγω του ότι το Wii U από μόνο του δεν πουλάει. Δηλαδή το DS, το οποίο είναι σαφέστερα πολύ πιο χαμηλό από θέμα ποιότητας, έχει περισσότερες πωλήσεις από αυτό. Μην κάνει εντύπωση. Πάμε στο Xbox 360, όπου έχει η πρώτη σου πωλήσει είναι 24 εκατομμύρια, GTA 5 17 εκατομμύρια και Halo 3 την αυτό 14,5 εκατομμύρια. Τώρα το Kinect θα το σχολιάσω στην επόμενη, σε λίγο μάλλον, θα δείτε, θα καταλάβετε. Αλλά είμαι κατά του. Πάμε τώρα στο Xbox One, ένα άκυρο πράγμα, δεν έχω παίξει ποτέ μου και δεν ξέρω και κανέναν να παίξει. Πραγματικά μαλάκες, αν και το Wii U είναι υποφιλισμένο και φάση, ξέρω πιο πολλά άτομα να έχουν το Wii U παρά Xbox One και δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου, δεν ξέρω τι γίνεται αυτό. Απλά βλέπω ότι έχει χαμηλές πωλήσεις γενικά, γιατί κοιτούντας από ότι το καλύτερος τίτλος είναι το Halo 5 Guardian, Halo, πώς διαβάζεται αυτό. 5 million total copies sold, το καλύτερο, και μετά πάνε 2,5 million στο Forza Horizon 3. Και μετά τα υπόλοιπα είναι 1 εκατομμύριο έτσι. Χαμηλές πωλήσεις γενικά. Βέβαια, αν είναι να πάρεις, ας πούμε, Xbox One ή PlayStation 4, θα πάρεις μια τέτοια PlayStation 4, γιατί έχει καλύτερους τίτλους και έχει πιο πολλούς κόσμους. Δηλαδή, ο μόνος λόγος για τον οποίο να πάρεις Xbox και να υποστηρίζει ότι το Xbox είναι καλύτερο από το PS4, ας πούμε, είναι γιατί έρχεται να σου πάρουν όταν ήσουν ένα μικρό στο 360. Και πάω για το τελευταίο, δεν το ξέχασα, επίτηδες το άφησα τελευταίο, στο Wii. Γιατί όμως το άφησα τελευταίο το Wii? Γιατί έχω κάποια στατιστικά τα οποία θα σας αφήσουμε κάτω γράφω, γιατί οι περισσότεροι ίσως είστε και μικρή σε ηλικία και δεν έχετε ζήσει πολύ το Wii. Αλλά το Wii έχει καλύτερο τίτλο Wii Sports με 82 εκατομμύρια πωλήσεις. Ποιος είναι το boss τώρα? Βγήκε το 2006 αυτή η παιχνιδάρα, αν και έχει μόνο 5 αθλήματα. Είναι δεύτερο νομίζω σε πωλήσεις γενικά μετά το Tetris. Είναι άλλο level. Βέβαια το Xbox αντέγραφε κυριολεκτικά την όλη φάση της Nintendo, η οποία διαρκώς πρωτοπορεί με το Kinect και την έκανε καλύτερο της τίτλο, αλλά δεν πάβει το Wii Sports να είναι το αυθεντικό και αυτό το οποίο θα μένει ως σημάδι στην κίνηση, ας πούμε. Πολύ καλό παιχνίδι έτσι, πολύ καλή ποιότητα, εννοείται ότι το έχουμε όλοι, γιατί το πράγμα είναι τόσο, ας πούμε, τραβαριά να πάω το φέρω από μέσα, αλλά είναι τόσο και πουλήσε 82 εκατομμύρια φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τόσο με τα γραφικά αλλά η ποιότητα γενικά. Μετά είναι το Mario Kart Wii, το οποίο βγήκε το 2008, το Wii 2010, αν δεν απαντώμε, το οποίο μάλιστα είχε και μια ρόδα που και καλά μια βάλε και τις κύριες στη ρόδα και έστειλες και ήταν φάση, αλλά δεν θα στήσεις και το κατέσεις και την πρώτο μήνα γιατί δεν ξέρω τι μου άρεσε, έως πάντων. Μετά είναι το Wii Sports Resort με 33 εκατομμύρια, ήθελε και αυτή εδώ τη μαλακία, απατεώνες. Μετά είναι μια Super Mario Bros. Wii, είναι πολύ καλό παιχνίδι, από τα καλύτερα Mario. Wii Play, Wii Fit, Wii Fit Plus, 8,22-21 εκατομμύρια αντίτυπα αντιστοίχως. Κάνει λίγο γιατί είναι άκυρα παιχνίδια, αλλά παρόλα αυτά έχουν τρομερές πωλήσεις. Δηλαδή το Wii Play έχει 28 εκατομμύρια και περνάει τα καλύτερα από το Xbox σε πωλήσεις, χωρίς να έχει κάποια ιδέα την ποιότητα φάση. Μετά είναι το Super Smash Bros. Bros. 13 εκατομμύρια. Είναι τρομερό το πως αυτό το Smash πέρασε σε πωλήσεις στο Wii U. Το αντίστοιχο Smash για το Wii U πήρε μόνο 5 εκατομμύρια, ήταν πολύ καλύτερο παιχνίδι. Αλλά και το Brawl είναι τρομερό έτσι. Το είχα το 2009, πραγματικά είναι παιχνιδάρα έτσι. Έχω παίξει, πώς έλεγε, 1600 κάτι ώρες, 1700 ώρες, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι το καλύτερο παιχνίδι στους που έχω σπίτι. Και Super Mario Galaxy με 12 εκατομμύρια, το οποίο κατά πολλούς είναι το καλύτερο Mario Game. Δεν ξέρω αν μου είχαν φέρει δώρο ένα Galaxy, δεν θυμάμαι αν ήταν το 1 ή το 2. Αυτά λοιπόν ήταν, είπα μερικές αυτά τα Xbox consoles, είπα πολλές Nintendo, είπα τις Sony, το 2, το 3 και το 4, δυστυχώς δεν βρήκα στατιστικά για το PS1 και τώρα δεν κάθομαι να ψάξω παρατάμα. Βρήκα το Xbox 360, βρήκα το Xbox One. Τώρα Part 2, αν κάνω ποτέ, μπορεί να κάνω για παλιότερες consoles τύπου NES ή το Xbox το πρώτο ή κάτι τέτοιο, ή για παλιότερες consoles
δεν βγήκαν μετά, δεν βγήκε μια συνέχεια, να κάνω μια μικρή έρευνα σε αυτό. Πείτε μου όσοι γράφετε σχόλιο και τα 5 άτομα, αν είστε 5, αν μην είστε 5. Εντυπώσεις, τι σας φάνηκε περίεργο, αν έκανα κάποιο λάθος φυσικά, είμαι ανοιχτός σε καινούργιες απαντήσεις, να το διορθώσουμε. Και τα λέμε την επόμενη φορά.